Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Η προσπάθεια για την προσέλκυση καταναλωτών στις καλοκαιρινές γιορτές εμπορίου που ξεκίνησε από πέρυσι και στην οποία συμμετέχουν πολλοί φορείς και σύλλογοι από την Αλεξανδρούπολη γίνεται και φέτος από τις 7 μέχρι τις 15 Ιουλίου. Το Αλεξανδρούπολη Shopping Festival είναι μια γιορτή για τους καταναλωτές όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης αλλά και για τους πολίτες από Τουρκία και Βουλγαρία με τους εμπόρους να προσφέρουν ειδικές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει ήδη για τη διοργάνωση του δεύτερου Αλεξανδρούπολη Shopping Festival. Πρόκειται για μια γιορτή που, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Χατζημιχαήλ, θα ωφελήσει τόσο τους εμπόρους όσο και άλλους κλάδους όπως ο τουρισμός, αλλά και τους καταναλωτές, αφού θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν προϊόντα και να δεχτούν υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές. Η γιορτή της αγοράς θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 του ίδιου μήνα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τους καταστηματάρχες εμπόρους της Αλεξανδρούπολης, όσο και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν να κάνουν κυρίως με τα ξενοδοχεία, τα οποία προτίθενται να έχουν μια έκπτωση όσον αφορά τη διαμονή των ξένων επισκεπτών την περίοδο εκείνη. Μιλάμε για τα καταστήματα καφέ και εστίασης, τα οποία επίσης φαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή όσον αφορά τόσο την εκπτωτική πολιτική που θα ακολουθήσουν την περίοδο εκείνη, όσο και τα διάφορα events τα οποία θα διοργανώσουν εντός και εκτός των καταστημάτων τους. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία ελπίζουμε να αποφέρει καρπούς, έτσι ώστε να μπορέσει να καταστεί στην συνείδηση τόσο των Ελλήνων της περιφέρειας όσο και των Τούρκων και των Βουλγάρων στην οποία ουσιαστικά επικεντρώνεται και η μεγάλη διαφημιστική δαπάνη, να καταστεί λοιπόν η Αλεξανδρούπολη ως ένας τουριστικός προορισμός. Το δεύτερο Αλεξανδρούπολη Shopping Festival γίνονται προσπάθειες να προσελκύσει καταναλωτές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, ενώ όπως δήλωσε ο κ. Χατζημιχαήλ, πέραν της διαφήμισης που θα γίνει, μέλη του συλλόγου θα έχουν επαφές και με τους προξένους των χωρών αυτών. Το επόμενο διάστημα θα βομβαρδίσουμε τις περιοχές εκείνες και, και τα target groups, τα αντίστοιχα των Τούρκων και Βουλγάρων, προκειμένου να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτούς. Μιλάμε ουσιαστικά για προφίλ δύο διαφορετικών καταναλωτών. Όσον αφορά την Τουρκία, μιλάμε για υψηλού επίπεδου επισκέπτες, οι οποίοι έτσι και αλλιώς τον τελευταίο 1,5 χρόνο επισκέπτονται την πόλη της Αλεξανδρούπολης και είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την αύξηση της κατανάλωσης στην περιοχή μας. Και βέβαια έχουμε και την περιοχή της Βουλγαρίας, η οποία λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στη χώρα μας χωρίς να χρειάζονται διαβατήρια ή να πληρώσουν κάτι επιπλέον. Και βέβαια οι πόλεις αυτές τις οποίες στοχεύουμε στις δύο αυτές χώρες είναι αυτές που βρίσκονται πολύ κοντά στην περιοχή του Εύρου. Ουσιαστικά μέσα από αυτή τη γιορτή του εμπορίου, ο Εμπορικός Σύλλογος στοχεύει να παρουσιάσει την Αλεξανδρούπολη ως ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Εμείς από την πλευρά μας καλούμαστε ως επιχειρηματίες της περιοχής να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά πλέον την Αλεξανδρούπολη ως ένα ολοκληρωμένο προϊόν, στο οποίο μπορεί κανείς να διαμείνει στις εξαιρετικές υποδομές των ξενοδοχείων μας, να απολαύσει τη θάλασσα καθώς και τα εδέσματα και ποτά και καφέ στα αντίστοιχα καταστήματα της περιοχής μας και βέβαια να κάνει τις αγορές ελκυστικές τιμές πλέον στα ποιοτικά καταστήματα της πόλης και μάλιστα σε επώνυμα προϊόντα.